Κλείνει τα αυτιά στις παρενέσεις και τις πιέσεις πάντα χώθεν για αναβολή του Brexit η Τερέζα Μέι, δηλώνοντας αποφασισμένη να οδηγήσει την Βρετανία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Μαρτίου. Any delay is a delay. It doesn't address the issue. It doesn't resolve the issue. I think there is, as I say, the opportunity to leave with the deal on the 29th of March, and that's what we're going to be working on. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός είχε σειρά σημαντικών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αραβικών Κρατών στο Sharm el Sheikh με Ευρωπαίους αξιωματούχους αλλά και ηγέτες άλλων ευρωπαϊκών μελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, άπαντες κάλεσαν την Τερέζα Μέι να ανακοινώσει παράταση της διαδικασίας εξόδου, κρούοντας κόδωνα κινδύνου για το ενδεχόμενο του άτακτου Brexit, που όσο η κλεψίδρα του χρόνου αδειάζει, φανταζεί όλο και πιο πιθανό. I'm working, as you know, to ensure that we have that vote before, the meaningful vote before, by the 12th of March. Οι επαφές της Τερέζα Μέι γίνονταν την ώρα που στον Βρετανικό τύπο έδιναν και έπαιρναν οι αναφορές περί αναβολής του Brexit. Η Daily Telegraph κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο για δίμηνη παράταση στην διαδικασία, επικαλούμενη μάλιστα εσωτερικό έγγραφο της Downing Street. Ενώ ο ανταποκριτής της Guardian στις Βρυξέλλες υποστήριζε ότι στη συζήτηση μπαίνει και το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης παράτασης έως το τέλος του 2020 ή αρχές του 2021. For me it's absolutely clear that there is no majority in the House of Commons to approve a deal. We will face an alternative. A chaotic Brexit or extension. The less time there is until the 29th of March, the greater is the likelihood of an extension. And this is an objective fact, not our intention, not our plan, but an objective fact. Η Κομισιόν ξεκαθάρισε πάντως πως ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης Μαρτίου, που θα κληθεί να λάβει οριστικές αποφάσεις. Στο μεταξύ και το θέμα των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο παραμένει στον αέρα λόγω του αδιεξόδου, με τον αριθμό 10 της Downing Street να εκφράζει ωστόσο βούληση για συζητήσεις και συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση άταχτου Brexit. Η κυβέρνηση απαντούσε σε σχετικό ερώτημα του ΚΙΠΕ. Είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να ελαχιστοποιηθεί κάθε πιθανή αρνητική επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων, των επιχειρήσεων αλλά και της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών. Πήγες αναφέρουν εξάλλου ότι το Λονδίνο εκτιμά ότι το θέμα των βάσεων θα είναι εύκολο να επιληθεί ακόμη και στο σενάριο της άταχτης εξόδου.